Κύκλωμα παράνομου στοιχήματος με αγώνες ποδοσφαίρου εξαρθρώθηκε από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Λουτρακίου. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται ήδη ένας 46χρονος από το Κιάτο, που ήταν και ο εγκέφαλος όλης της ιστορίας, ένας 33χρονος, ο επιχειρηματίας του καταστήματος στο Λουτράκι, ένας εργαζόμενος στο κατάστημα Λουτρακίου, καθώς και ένας πελάτης που εκείνη την ώρα δοκίμαζε τη τύχη του. Το στοίχημα είχε να κάνει με αγώνες ποδοσφαίρου που συμπεριλαμβάνονται στα επίσημα δελτία του ΟΠΑΠ. Κατά τη διάρκεια νομότυπης κατοίκων έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο φορητοί υπολογιστές, τρεις κεντρικές μονάδες, ένας εκτυπωτής, ενώ κατασχέθηκε και το ποσό των 4.000 ευρώ. Ναι, η υπηρεσία είχε πληροφορίες για διενέργεια παράνομου στοιχήματος, διεξαγωγή παράνομου στοιχήματος εκτός του ΟΠΑΠ σε κατάστημα της πόλεως του Λουτρακίου. Την δουλέψαμε την πληροφορία και την Τετάρτη το απόγευμα κάναμε ξαφνική έρευνα στο κατάστημα, όπου πράγματι διαπιστώθηκε ότι είχε κομπιούτερ και εκτυπωτή συνδεδεμένο με άλλο τερματικό σε άλλη πόλη της Κορινθίας, έτσι, και εκεί πεζόταν το παράνομο στοίχημα. Βρήκαμε και παίκτες, βρήκαμε και κουπόνια αποδείξεις του παράνομου στοιχήματος. Ταυτόχρονα δώσαμε σημαντικά εντολή στο αλφαταφιά του και με παρουσία πλεσματοδίκη έκανε καθήκον έρευνα στο σπίτι του ανθρώπου που κατέληγαν τα τερματικά. Συνελήφθηκε αυτός, έτσι. Κατασχέθηκαν κομπιούτερ και εκτυπωτές από το κατάστημα, κατασχέθηκαν και κομπιούτερ από το σπίτι του του επιχειρηματία από το Κιάτο και θα σταλούν όλα αυτά στην αρμόδια υπηρεσία για έλεγχο. Ναι, μου ήταν όλα πολύ καλά οργανωμένα, ήταν άψογα, έτσι, από το Λουτράκι στο Κιάτο. Ναι, είχαμε αρκετό καιρό που εξεργαστήκαμε την πληροφορία και καταλήξαμε στον τρόπο αυτό της επιχείρησης. Αυτό το δίκτυο μπορεί να βγαίνει και εκτός Κορινθίας, δηλαδή ότι μπορεί να έχει και άλλα προγράμματα. Είναι σίγουρα, ναι, εκτός Κορινθίας. Είναι σίγουρα και εκτός Κορινθίας και καταλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου και της Ελλάδος, όπως φτάνουν μέχρι στιγμής οι έρευνες. Η συνεργασία σας με τη δίωξη ηλεκτρικού εγκλήματος. Από εδώ και πέρα θα γίνει. Είναι άψογη, έτσι. Ναι, βέβαια. Ναι, και από εκεί θα σταλούν τώρα τα κομπιούτερ που κατασχέθηκαν.